Η βία στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας βαθαίνει την πολιτική κρίση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 22 άτομα σκοτώθηκαν στα επεισόδια που ξέσπασαν στο Κουμάνοβο τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για 8 αστυνομικούς και 14 μέλη της ένοπλης ομάδας, εναντίον της οποίας πραγματοποιήθηκε η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση. Στο Κουμάνοβο, που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια των Σκοπίων, η αστυνομική παρουσία παραμένει ισχυρή, ενώ το πρωί της Κυριακής αναφέρθηκαν και σποραδικοί πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών, ο απολογισμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. Στις ταραχές δεν είναι αναμειγμένοι οι πολίτες ή αυτή η πόλη, λέει αυτός ο κάτοικος του Κουμάνοβο. Ενώ το αν ρωτάτε αν η κατάσταση είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης, απαντά. Δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά σε 1, 2 ή 3 χρόνια θα μάθουμε ποιος το έκανε αυτό. Θα μάθουμε ποιοι έκαναν πειράματα με τους πολίτες. Αναλυτές θεωρούν πιθανό να ενταθεί η πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη χώρα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας και παράνομες παρακολουθήσεις. Για την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί και μεγάλη διαδήλωση στα Σκόπια από πολίτες που ζητούν την άμεση παραίτηση του Πρωθυπουργού Γκρούευσκι.